Ο 21ος αιώνας ξεκίνησε επαναστατικά στο χώρο της ιατρικής με την παρουσία ρομποτικών συστημάτων στα χέρια χειρουργών μέσα στη χειρουργική αίθουσα. Ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, επιστημονικός διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και διευθυντής της Γενικής Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ένας επιστήμονας διεθνώς αναγνωρισμένος, καταξιωμένος με μια μακρά πορεία στο εξωτερικό και Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, μας μιλά για όσα πρέπει να ξέρουμε για τις ρομποτικές επεμβάσεις. Κύριε Κωνσταντινίδη, πόσο ασφαλείς είναι οι επεμβάσεις με την ρομποτική χειρουργική? Με τις νέες τεχνολογίες που έχουμε στα χέρια μας, έχουμε εξελιχθεί οι χειρουργοί, έχουμε γίνει πολύ καλύτεροι από ό,τι παλιότερα. Εξελίχθηκε η ανοιχτή στη λαπαροσκοπική και η λαπαροσκοπική με τα καλύτερα εργαλεία και μηχανήματα στη ρομποτική, με αποτέλεσμα η ρομποτική σήμερα να είναι πιο ασφαλής από τη λαπαροσκοπική, που η λαπαροσκοπική είναι πιο ασφαλής από την ανοιχτή σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχει άνοιγμα στο κοιλιακό τείχομα. Δεν έχουμε δηλαδή παραβιάσει το κοιλιακό τείχομα να το κόψουμε στα δύο για να πάμε από πίσω να κάνουμε μια επέμβαση στα χοληφόρα, στις κολικοειδείς, στο ένδυρο, στο στομάχι, οπουδήποτε αλλού. Αποφεύγουμε όλες τις επιπλοκές που έχουν σχέση και με την τομή και με τις λοιμώξεις και με το γεγονός ότι μπορεί μετά από ένα διάστημα γρήγορα ή αργότερα αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν μετεγχειρητική κύλη. Μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι από 15 έως 20% τουλάχιστον. Αποφεύγουμε τις επιπλοκές λόγω πόνου αναπνευστικών επιπλοκών, λοιμώξεις στο αναπνευστικό ή θρομποφλεβίτιδες και πνευμονικές εμβολές. Άρα η απάντηση στο ερώτημα είναι σίγουρα στα χέρια των γιατρών που ξέρουν να χρησιμοποιούν όλες τις τεχνικές, οι πιο ασφαλείς για τα περισσότερα που κάνουμε σήμερα μέσα στην κοιλιά είναι η ελάχιστα τραυματική με την καλύτερη τεχνολογία που είναι η ρομποτική. Ποιες επεμβάσεις μπορούν να γίνουν με τη μέθοδο της ρομποτικής χειρουργικής? Όλες οι επεμβάσεις λοιπόν στη δεκαετία του 90 που φύγαμε από την ανοιχτή και πήγαμε στη λαπαροσκοπική, που τεκμηριώθηκαν και με τη βιβλιογραφία αλλά και με την εμπειρία τη μεγάλη. Εμείς εδώ έχουμε μια εμπειρία σήμερα στη λαπαροσκοπική που είναι πάνω από 16.000 επεμβάσεις. Ό,τι μπορεί με τη λαπαροσκοπική να κάνουμε επεμβάσεις στο στομάχι, στον ισοφάγο, στο πάνκρεας, στο σπλήνα, στο επινεφρίδιο, στο παχύ έντερο, στο λεπτό, στο κοιλιακό τείχομα που μιλάμε για κύλες, βουβονοκύλες, κοιλιοκύλες, στα γυναικολογικά όργανα, στα ορολογικά όργανα. Η λαπαροσκοπική λοιπόν, από την στιγμή που θεωρήθηκε ότι επιστημονικά είναι εξίσου ασφαλής με την ανοιχτή χωρίς τις επιπλοκές της τομής, μας επέτρεψε μετά ρομποτικά να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε όλα αυτά τα όργανα. Δηλαδή, σήμερα, εμείς τουλάχιστον στο δικό μας το τμήμα εδώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ελάχιστες φορές θα ανοίξουμε την κοιλιά για να κάνουμε μια επέμβαση που έχει σχέση με αυτά που είπα προηγουμένως. Είτε είναι διαφραγματοκύλη ή αχαλασία ισοφάγου, είτε είναι στο στομάχι πρόβλημα ογκολογικό ή κάτι καλόηθες, είτε είναι στο αχολιφόρα, είτε είναι στο σπλήνα, στο πάνκρεας, ακόμα και επεμβάσεις πανκρέατος για καρκίνο κεφαλής πανκρέατος που λέγονται WIPOL, όλες αυτές τις κάνουμε ρομποτικά. Επεμβάσεις για καρκίνο παχαίως εντέρου, αλλά και για καλοήθη νοσήματα όπως τα εκόλπαματα, εκόλπαματίτιδες του παχαίως εντέρου. Επεμβάσεις στο λεπτό έντερο, επεμβάσεις σε επίγουσα κατάσταση όπως είναι ο ηλαιός από συμφύσεις, από εσωτερική συστροφή κτλ. Επεμβάσεις στο κοιλιακό τείχομα, κοιλιοκύλες, βουβονοκύλες. Όλες αυτές οι επεμβάσεις, συν τα άλλα όργανα γυναικολογικά και ουρολογικά, νεφρός, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη και προστάτης που τα κάνουν οι ουρολόγοι μας, όλα αυτά σήμερα γίνονται ρομποτικά και είναι και το θέμα συζήτηση στα συνεδριά μας. Δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς εδώ και λέμε «Ελάτε εδώ να σας κάνουμε αυτά όλα». Σε όλα τα διεθνή συνέδρια ρομποτικής χειρουργικής, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαι ο γραμματέας της Παγκόσμιας Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, όλα αυτά για τα οποία σας αναφέρω τώρα υπάρχουν οι συζητήσεις στα συνέδριά μας σε επιστημονικό επίπεδο. Οι ρομποτικές επεμβάσεις είναι προσιτές στο ευρύ κοινό? Καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία? Μπορεί ένας
ασθενής ο οποίος έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ασφαλιστική εταιρεία, με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, να έρθει να κάνει την επέμβασή του εδώ? Το ερώτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες που η τεχνολογία, αν και μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, όπως είπε προηγουμένως, εντούτοις έχει ένα κόστος. Άμα συγκρίνουμε λοιπόν, όταν οδηγούμε να πάμε κάπου, τη χρήση των οδηγιών ή του χάρτη σε σύγκριση με το GPS που χρησιμοποιούμε, πρέπει να καταλάβουμε τι ωφέλη έχουμε. Επειδή τα ωφέλη, τα οικονομικά, είναι τεράστια σε ό,τι έχει σχέση με αυτά όλα που προανέφερα, τις επεμβάσεις, δηλαδή ο ασθενής μου θα φύγει την επόμενη μέρα, δεν θα πονά, δεν θα πάρει φάρμακα, αυτά όλα που πρέπει για τον πόνο, δεν θα μπει στην μονάδα εντατικής θεραπείας, που πολλοί πάνε στη μονάδα για 1, 2, 3 μέρες που είναι πανάκριβη, ενώ ο δικός μας θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα. Επειδή όλα αυτά, το κόστος της νοσηλείας κτλ., δεν τα υπολογίζουμε, παρά υπολογίζουμε την ώρα που μπαίνει κανείς στο χειρουργείο μέχρι να βγει, εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Έπρεπε κανονικά όλα αυτά να είναι διαθέσιμα στα δημόσια νοσοκομεία. Δυστυχώς, για κάποιους λόγους καθαρά οικονομικούς, όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για την Ελλάδα, αλλά και για πάρα πολλά άλλα κράτη, ο ιδιωτικός τομέας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Τα δημόσια ταμεία συμμετέχουν σε έναν βαθμό στις επεμβάσεις αυτές, είτε είναι με ρομποτική, είτε είναι λαπαροσκοπική, είτε ανοιχτή. Οι ιδιωτικές ασφάλειες, κάποιες, τα καλύπτουν όλα. Καλύπτουν όπως καλύπτουν μια ανοιχτή επέμβαση. Έτσι καλύπτουν και μια λαπαροσκοπική ή μια ρομποτική. Άλλες ασφάλειες, για λόγους που σε μένα που είμαι ο εφαρμοστής της τεχνολογίας και των τεχνικών και σε όλους εμάς που αφιερώνουμε άπειρο χρόνο για την εκπαίδευσή μας, την επανεκπαίδευσή μας, τα συνέδρια, αυτά όλα που γνωρίζετε πολύ καλά, που πραγματικά μας κάνουν να βελτιωνόμαστε, για κάποιους λόγους οι ασφάλειες έχουν πάρει μια αρνητική στάση, δεν καλύπτουν, χωρίς όμως να υπάρχει και μια δικαιολογία επιστημονική, την οποία μπορώ και εγώ να χρησιμοποιήσω στους ασθενείς που πιο πολύ έρχονται γιατί αυτό επιθυμούν, γιατί έχουν δει άλλους που έχουν χειρουργηθεί και είχαν άριστο αποτέλεσμα, γιατί διαβάζουν στις μελέτες όλες τι αποτελέσματα υπάρχουν. Και κατά την άποψή μου, θα έπρεπε οι ασφαλιστικές εταιρείες και του δημοσίου αλλά και οι ιδιωτικές να συζητούν με τους γιατρούς που είναι οι εφαρμοστές της τεχνολογίας και να αποφασίζουν μαζί, αν είναι δυνατόν, σε ποια περίπτωση θα χρησιμοποιείται η ρομποτική χειρουργική. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν έχω έναν ασθενή που έχει μια μεγάλη διαφραγματοκύλη, που έχει ανέβει το στομάχι πάνω στο θόλο, ο θόλος του στομάχου πάνω από το διάφραγμα, πίσω από την καρδιά, αριστερά ο αριστερός πνεύμονας, δεξιά ο δεξιός και από πίσω η αορτή, και πρέπει να πάω από εκεί να τα ξεκολλήσω αυτά όλα που είναι μεταξύ τους ένα και να επαναφέρω το στομάχι στη θέση του και τον ισοφάγο, και να κλείσω το διάφραγμα και να κάνω αυτό που πρέπει για να μην υπάρχει πανιδρόμηση, μια θολοπλαστική Νίσεν. Όλα αυτά σε μια περιοχή δύσκολη και επικίνδυνη, κατά κανόνα θα πρέπει να χρησιμοποιήσω μια ανοιχτή επέμβαση που είναι ανοίγω την κοιλιά και το θώρακα. Αν έχω τεράστια εμπειρία στη λαπαροσκοπική, μπορεί να τα καταφέρω χωρίς να έχω προβλήματα. Αλλά με διευκολύνουν τα καλύτερα εργαλεία. Άρα, μιλάω για καλύτερα εργαλεία για να είμαι πιο ασφαλής. Και δεν ανοίγουμε ποτέ εμείς ανθρώπους με αυτό το πρόβλημα. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Την άλλη μέρα ή τη μεθεπόμενη το πολύ θα πάει σπίτι. Ένας άλλος που έχει ένα ογκολογικό πρόβλημα χαμηλά στο έντερο, πολύ χαμηλά στο ορθόν, όπως λέμε, και πρέπει εμείς να πάμε να αφαιρέσουμε το κομμάτι αυτό το πάσχον, να πάμε πιο πάνω σε φυσιολογικό επίπεδο, πιο κάτω σε φυσιολογικό επίπεδο και να ελευθερώσουμε το πάνω μέρος του εντέρου από το στομάχι, από το σπλήνα, από το πάνκρεας, από τον αριστερό νεφρό για να κατέβει, να φέρουμε το πάνω κάτω, να το ενώσουμε με τη ρομποτική. Είναι φοβερά απίθανο αυτός να χρειαστεί παραφύση νέδρα, κολοστομία, δηλαδή να φέρουμε σε σακουλάκι το έντερο. Μπορούμε να φτάσουμε κάτω και να το ενώσουμε. Και αυτό το καταφέρνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 13 χρόνια που κάνουμε ρομποτική χειρουργική. Είναι φοβερά σπάνιο να χρειαστεί να κάνουμε μόνιμη κολοστομία, παρά μόνο αν ο όγκος είναι πάνω στο προκτό. Αυτό που το βάζετε, δεν είναι τόσο σημαντικό να μην έχει κανείς αυτό το πρόβλημα, εφόσον μπορούμε με καλύτερα εργαλεία να κάνουμε όλη αυτή την επέμβαση και να έχουμε και καλύτερο καθαρισμό των λεφαδένων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε από εκεί.
πάμε στις κύλες κοιλιακού τυχώματος που είναι πολλές φορές πανδύσκολο, που είναι αποτέλεσμα ανοιχτής επέμβασης. Θα πάμε, θα μπούμε, θα ελευθερώσουμε όλο το έντερο από πάνω που είναι κολλημένο στο δέρμα, θα τα βάλουμε όλα στη θέση τους, θα καθαρίσουμε όλες τις συμφύσεις για να μην έχει ηλαιόμετα, θα πάμε να κλείσουμε τους μυς αν μπορούμε ή να βάλουμε το πλέγμα. Πάντα βάζουμε ένα πλέγμα από κάτω πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι το άνοιγμα. Αν το άνοιγμα είναι 10 εκατοστά, εμείς θα βάλουμε ένα πλέγμα 20x20. Βλέποντας με την κάμερα και με τα εργαλεία που δουλεύουμε τρισδιάστατα να μπορούμε να ράβουμε, γιατί με τα λαπαροσκοπικά ή τα ανοιχτά είναι στην ευθεία, είναι πολύ δύσκολο. Ενώ με τη ρομποτική τα εργαλεία στο τελευταίο 1,5 εκατοστό λειτουργούν όπως στα χέρια μας, όπως η πτυχιοκαρπική. Άρα εγώ μπορώ στο τελευταίο 1,5 εκατοστό να κάνω κινήσεις, να ράβω κτλ, το οποίο μου επιτρέπει να αποκαθιστώ το κοιλιακό τείχομα. Και αυτός ο άνθρωπος πάλι να φύγει σε μία μέρα ή δύο και να μην έχει μείνει καθόλου στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Στο σπλήνα, στο επινεφρίδιο, δεξιό-αριστερό, στο σπλήνα, στο πάνκρεας που είναι πανδύσκολες επεμβάσεις, που είναι μεγάλα τα αγκεία και εμείς μπορούμε να μπούμε να κάνουμε αφαίρεση ουράς πανκρέατος για ένα ογκολογικό θέμα ή κεφαλής που είναι η επέμβαση Whipple και μπορούμε μετά ό,τι έχουμε αφαιρέσει στη συνέχεια να ξαναφτιάξουμε τα υπόλοιπα, να τα ενώσουμε, να κάνουμε αναστομώσεις. Μία επέμβαση μπορεί να κρατήσει 8-10 ώρες και αυτοί οι ασθενείς να φεύγουν πολύ πιο γρήγορα και να μην έχουν, τουλάχιστον δεν έχουν τον πόνο από την ανοιχτή επέμβαση. Επομένως, εάν συζητάμε σήμερα για μία εξέλιξη που είναι καλή για τον άνθρωπο, που έμεινε, που έγινε εφικτή από τα εργαλεία που ο άνθρωπος χρησιμοποίησε για να πάει στα αεροδιαστημικά προγράμματα, να φτάσει στο φεγγάρι και παραπάνω, τότε τι συζητάμε? Ότι έχω καλύτερα εργαλεία στα χέρια μου και πρέπει να απολογώμαι, γιατί την ώρα που μπαίνω στο χειρουργείο μέχρι να βγω δεν πρέπει να τα χρησιμοποιώ, γιατί είναι το κόστος του μεγαλύτερο? Δεν είναι τόσο μεγάλο, άμα το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, αν ένα νοσοκομείο χρειάζεται ρομπότ για να κάνει τις προστατεκτομές, που είναι πιο ασφαλής, το ξέρει όλος ο κόσμος πια, ή να κάνει μερική νεφρεκτομή που παλιά ήταν αφαίρεση όλου του νεφρού, ή να κάνει επέμβαση που έλεγα προηγουμένως στο στομάχι ή στο πάνκρεας, τότε γιατί να μην το χρησιμοποιούν οι άλλες ειδικότητες και όλοι οι γιατροί? Και το κόστος της αγοράς πέφτει και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται δεν έχουν μεγάλο κόστος. Μπορεί μια επέμβαση με εργαλεία που εγώ χρησιμοποιώ, τα εργαλεία να είναι του κόστους 1.000-1.500 ευρώ. Αλλά δεν πάει στη μονάδα που κάνει 1.500 ευρώ το βράδυ. Και δεν θα πάρει τις λοιμώξεις και δεν θα πάρει όλη την αγωνία μέσα στη μονάδα και δεν θα κάτσει και 10 μέρες στο νοσοκομείο παραπάνω να έρθει όλο το ΣΟΕ και όλοι οι φίλοι. Και αυτό είναι κόστος. Καταλάβατε? Άρα πρέπει να ζυγίσουμε κόστος benefit. Η άποψή μου, μακάρι οι τεχνολογίες οι σύγχρονες να είναι σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, ειδικά σε αυτά που διδάσκουν χειρουργική στους νέους γιατρούς, που έχουν δηλαδή τμήματα που εκπαιδεύουν, που είναι οι ειδικευόμενοι, έχουν ειδικευόμενους, γιατί με τις νέες τεχνολογίες θα μπορούν να στέκονται αργότερα και να εξελίσσονται και αυτοί. Πέρα από το κόστος, όπως μας περιγράψατε, οι επεμβάσεις λοιπόν με την ρομποτική χειρουργική δεν είναι μόνο θέμα επιλογής του ασθενούς, ίσως είναι και η μόνη λύση για κάποιες επεμβάσεις για την επιβίωση και για την ποιότητα της ζωής του. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που λέω εγώ στον κόσμο είναι, όταν θα έρθουν να με δουν για το πρόβλημά τους το οποίο είναι χειρουργικό, να αποφασίσω καταρχάς αν όντως πρέπει να μπουν στο χειρουργείο και να αποφασίσω ποια τεχνική θα χρησιμοποιήσω, αφού ξέρω να κάνω ανοιχτά την επέμβαση, λαπαροσκοπικά και ρομποτικά. Επομένως, η δική μου προσέγγιση στο πρόβλημα του ασθενούς είναι με ποιο τρόπο θα του λύσω το πρόβλημά του, χωρίς να του προκαλέσω εγώ επιπλοκές, χωρίς να του κάνω άλλα προβλήματα, να του δημιουργήσω άλλα προβλήματα. Σήμερα, για τα περισσότερα σοβαρότερα προβλήματα μέσα στην κοιλιά, από σε αυτά που προανέφερα, δεν επιλέγω καν κάποια άλλη τεχνική παρά μόνο τη ρομποτική. Και αυτό είναι εκ του αποτελέσματος. Έχω μια εμπειρία που είναι πάνω από 15-16.000 λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Δεν αναφέρω τις ανοιχτές. Μια εμπειρία που είναι πάνω από 2.500 ρομποτικές. Εννοείται ότι αυτή η εμπειρία μου επιτρέπει να διαλέγω ποια εργαλεία θα μου δώσουν την καλύτερη λύση. Καταλάβατε? Και επομένως, είναι όντως γεγονός ότι στα πιο πολλά δεν προτείνω κάτι άλλο. Ο κόσμος μπορεί να φεύγει, να πηγαίνει κάπου αλλού και να κάνουν μια άλλη επέμβαση.
Περιγράψτε μας λίγο μια επέμβαση με τη ρομποτική χειρουργική. Επεμβαίνει καθόλου ανθρώπινο χέρι πάνω στο ασθενή ή μόνο το μηχάνημα? Μάλιστα. Στη ρομποτική χειρουργική, όπως και στη λαπαροσκοπική χειρουργική, όπως και στην ανοιχτή χειρουργική, το ανθρώπινο χέρι είναι που κάνει τα πάντα. Και το ανθρώπινο μυαλό. Δεν υπάρχει κανείς αυτοματισμός. Και στη λαπαροσκοπική και στη ρομποτική, κάνουμε στο δέρμα κάποιες τομές 5, 6, 7 χιλιοστά, ανάλογα τι εργαλείο θα χρησιμοποιήσουμε, οι οποίες, μέσα από τις οποίες, συγγνώμη, περνάμε κάποια σωληνά και τα λέμε τροκάρς, και στη λαπαροσκοπική τα εργαλεία που θα περάσουμε τα κρατάμε με τα χέρια μας και βλέπουμε στο monitor, ενώ στη ρομποτική τα εργαλεία που θα περάσουμε μέσα τα προσαρμόζουμε στους ρομποτικούς βραχίονες και ο χειρουργός κάθεται σε μια κονσόλα μπροστά και βλέποντας τρισδιάστατα και με μεγάλη άνεση, γιατί είναι καθήμενος, άρα δεν κουράζεται, κάνει τις κινήσεις που μετατρέπονται σε κινήσεις μέσα στο σώμα των εργαλείων. Επομένως, αν εγώ την αραγκίνη κάνω λίγο πίσω ή για κάποιο λόγο δεν κάνω αυτό που πρέπει, δεν κινείται τίποτα. Πρέπει να είμαι προσιλωμένος και προσαρμοσμένος στο σύστημα για να μπορέσω να κάνω τις κινήσεις για να κάνω την επέμβαση. Αυτοματισμός δεν υπάρχει όπως το αεροπλάνο. Δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος. Και δεν νομίζω ότι θα είναι ποτέ εύκολο και εφικτό να γίνει αυτοματισμός στη χειρουργική. Γιατί η ανατομία μας είναι διαφορετική στο κάθε άνθρωπο και διότι η ώρα της επέμβασης, την ώρα της επέμβασης χτυπάει η καρδιά, άρα υπάρχουν σφίξεις, υπάρχει αναπνευστική κίνηση, επομένως δεν υπάρχει κάτι που είναι σταθερό να πεις πάω εκεί, κάνε αυτό που έκανες και την προηγούμενη και την άλλη φορά κτλ. Το ότι λέμε ρομποτική δεν σημαίνει αυτοματισμός, σημαίνει εργαλεία και μηχανήματα τα οποία μας επιτρέπουν μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή να κάνουμε καλύτερα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε στο ανθρώπινο σώμα. Και αν θέλετε ένα παράδειγμα, γιατί να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μεταξύ εμένα που είμαι χειρουργός έμπειρος και του ασθενή μου και να μην είμαι και από πάνω να τα κάνω αυτά όλα? Άρα μεταξύ χειρουργού και ασθενούς μεσολαβεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Το παράδειγμα, πας στον οφθαλμίατρο, έχεις μοιοπία, σου μετράει αυτά που πρέπει και σου λέει έλα αύριο να σου φτιάξω τη μοιοπία σου. Σου βάζει 2 σταγόνες αίμα, συγγνώμη, αναισθητικού, βλέπεις, πατάει ένα κουμπί, υπάρχει ένα σύστημα με λέιζερ, αν επιλέξει αυτή την τεχνική που λέγεται ablation, εξαλείφει 1-2 στιβάδες όσο πρέπει και δεν έχει ακουμπήσει πάνω στο μάτι ο ίδιος, άρα γίνεται όλη η διαδικασία μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχει περάσει όλα τα δεδομένα κτλ. Εμπιστευόμαστε λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία πάνω από 25 χρόνια τώρα για να κάνουμε επεμβάσεις στο μάτι. Στο σώμα το ανθρώπινο, για τη γενική χειρουργική ειδικά και για το θώρακα, όλα αυτά γίνονται με τα εργαλεία που ο χειρουργός χρησιμοποιεί. Υπάρχουν κάποιες επεμβάσεις που έχουν γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τη ρομποτική τεχνική? Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι να αναφέρουμε εδώ από την ομάδα τη δική μας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ότι καταρχάς πολλές επεμβάσεις οι οποίες ξεκίνησαν στην Νοτιοανατολική Ευρώπη από το 2006 και μετά, η ρομποτική ξεκίνησε το 2001-2002 σε ορισμένα κέντρα και το 2006 εμείς εδώ ξεκινήσαμε ρομποτική χειρουργική. Πάρα πολλές επεμβάσεις δεν είχαν ξαναγίνει πριν ρομποτικά, παρά μόνο κάποια πράγματα τα που εμείς τα εξελίξαμε εδώ και τα έχουμε ανακοινώσει επανειλημμένως σε πάρα πολλά συνέδρια. Όπως επί παραδείγματι, η επέμβαση για κοιλιοκύλη ξεκίνησε και πρώτη φορά εδώ. Λίγο αργότερα, κάναμε μια φοβερή εξέλιξη, η οποία ήταν η ρομποτική διαμέσου μίας τομής χειρουργική, single site robotic surgery, που ήταν μια ιδέα δική μου. Έγινε το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε και σήμερα από την εταιρεία που κατασκευάζει το Da Vinci, η εταιρεία λέγεται Intuitive Surgical, και για πρώτη φορά στον κόσμο το 2011, 1η Μαρτίου, σε αυτό το νοσοκομείο έγινε η πρώτη επέμβαση διαμέσου μίας τομής, καταρχάς για αφαίρεση χολιδόχου κύστης, στη συνέχεια πρώτη παγκόσμια διαφραγματοκύλης, στη συνέχεια πρώτη παγκόσμια αφαίρεση χολιδόχου κύστης σε οξία φάση σε έγκυο 8 μηνών, είχαν προηγηθεί σε 6 και 7 μηνών,
η πρώτη παγκοσμίως επέμβαση ιστερεκτομής με μία τομή, αφαίρεσης κίστεως ορθικών, πρώτη επέμβαση σε κυρσοκύλες και πολλά άλλα τα οποία έχουμε κάνει εδώ για πρώτη φορά με τη διαμέσου μίας τομής, που και η εμπειρία μας για την Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη. Και για την Αμερική από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, μια και έχουμε μια εμπειρία τώρα που ξεπερνά τις 500 επεμβάσεις διαμέσου μίας τομής. Πάρα πολλά άλλα τα οποία έχουμε κάνει κατά καιρούς, τα οποία είναι τα ανακοινώνουμε στα συνέδρια, όπως οι γιγαντιές διαφραγματοκύλες που έχουμε κάνει, επέμβαση στο περικάρδιο, μεγάλη περικαρδιακή κύστη, επεμβάσεις σε επίγουσα κατάσταση, που όπως ένα σπασμένο νηστέρι στη σπονδυλική στήλη που μπορέσαμε να μπούμε, να τα αφαιρέσουμε με ρομποτική επέμβαση και πάρα πολλά άλλα, τα οποία είναι και ο λόγος που έρχονται πολλοί ξένοι και μας παρακολουθούν. Τους διδάσκουμε, τους δείχνουμε τις τεχνικές μας. Υπάρχει συνεχής επιστημονική παρουσία σε όλα τα συνέδρια του κόσμου, τα ρομποτικά, συνεχής, με ανακοινώσεις δικές μας, με βίντεο τεχνικές. Και ό,τι δείχνουμε δεν το περιγράφουμε, το δείχνουμε σε βίντεο. Και όχι μόνο το δείχνουμε σε βίντεο, το καταγράφουμε σε τρισδιάστατη εικόνα και στο συνέδριο που είναι από κάτω χειρουργοί experts, το δείχνουμε με εικόνα τρισδιάστατη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι για να πιστούν οι συνάδελφοί μου που έχουν την εμπειρία ότι αυτό που περιγράφουμε γίνεται έτσι για να το κάνουν και αυτοί. Και έτσι μεταφέρουμε και τεχνογνωσία. Πέρα από τις επεμβάσεις που έχετε κάνει ως χειρουργός, έχετε αναπτύξει και ένα τεράστιο εκπαιδευτικό κέντρο με την ιδιότητα του επιστημονικού διευθυντή του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Μιλήστε μας λίγο για το θέμα αυτό. Αυτό είναι πάλι μια μεγάλη δραστηριότητα που την υποστηρίζουμε πάρα πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η δική μου η ομάδα αφενός, η χειρουργική μου ομάδα, αλλά και η υποστήριξη που έχουμε από το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ιδιαίτερως από τον πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον διευθύνοντα τον Βασίλη τον Αποστολόπουλο και τον αντιπρόεδρο τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Μία υποστήριξη και από τους όλους που είναι γύρω τους, να μπορούμε να παρέχουμε εκπαίδευση. Είμαστε ιδιωτικό νοσοκομείο. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να βρεθείς στο διεθνές στερέωμα και να αποδεικνύεις ότι μπορείς να διδάξεις άλλους χειρουργούς. Είμαστε μια μικρή χώρα και όμως τα έχουμε καταφέρει τέλεια. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα? Η μεγάλη δραστηριότητα η οποία ξεκινάει εδώ και περίπου 13 χρόνια, δηλαδή αμέσως μετά που ξεκινήσαμε να κάνουμε εφαρμογή της ρομποτικής, είναι ότι η εταιρεία που κατασκευάζει τα ρομποτικά συστήματα έχει ως πρόκτορ, που σημαίνει επιβλέπων καθηγητής, για κέντρα οποιασδήποτε περιοχής της Ευρώπης, νοτιοανατολικής, Ασίας και όχι μόνο, και διεθνώς θα έλεγα, που μου επιτρέπει να επιβλέπω τους γιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί να ξεκινήσουν ρομποτική χειρουργική. Άρα συμμετέχω στο χειρουργείο, δείχνω τι πρέπει να κάνουν, βλέπω αυτά που κάνουν, διορθώνω και έχω και την ευθύνη. Άρα συχνά πηγαίνω στην Αγγλία, σε νοσοκομεία της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ρουμανίας, το πρόγραμμα όλο και πάρα πολλά άλλα μέρη, της Ελβετίας, της Κύπρου κτλ. Από εκεί και μετά έχουμε πάρα πολλά σεμινάρια τα οποία μας επιτρέπουν να διδάξουμε σε ειδικούς χειρουργούς τεχνικές διάφορες, όπως είναι η διαμέσου μίας τομής τεχνική που προανέφερα, την έχουμε διδάξει πάρα πολλές φορές σε γιατρούς από όλο τον κόσμο θα έλεγα, που έρχονται και παρακολουθούν εδώ και τους κάνουμε σεμινάρια, επεμβάσεις για αποκατάσταση διαφραγματοκύλης, κοιλιοκύλης, βουβονοκύλης και παχαίως εντέρου, που κάνουμε πάρα πολλές επεμβάσεις τέτοιες και έχουμε συχνά χειρουργούς σε ομάδες που τους κάνουμε διδακτικό έργο τη μία μέρα και σε προσομοίωση και την επόμενη μέρα παρακολουθούν χειρουργία ζωντανά, συμμετέχουν στα χειρουργία μας για να εκπαιδευτούν με την μορφή παρακολούθησης. Και τώρα τελευταία μάλιστα είχαμε αρκετούς γιατρούς από την Ευρώπη, από πάρα πολλά κράτη της Ευρώπης, που σε δύο διαδοχικές επισκέψεις που είχαμε υπό μορφή σεμιναρίων μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τέτοιου είδους επεμβάσεις και είναι και οι κριτικές πολύ συγκινητικές όταν αυτοί όλοι τους είναι experts χειρουργοί και μας λένε και μας γράφουν τα καλύτερα. Επίσης υπό μορφή webinars. Τι σημαίνει webinar? Πριν από δύο εβδομάδες, από το χειρουργείο, το δικό μας εδώ το ρομποτικό, έκανα επέμβαση ρομποτική
που ήταν επέμβαση για διαφραγματοκύλη και κοιλιοκύλη συγχρόνως, που παρακολούθησαν χειρουργοί από όλο τον κόσμο, ένα σεμινάριο που διοργανώθηκε από την εταιρεία BARD που κάνει τα πλέγματα και το παρακολούθησαν πάνω από 7.000 χειρουργοί από όλο τον κόσμο. Πολλές δραστηριότητες οι οποίες τρέχουν, προσκλήσεις οι οποίες είναι πάρα πολλές και τα περισσότερα θα έλεγα ότι έχουν να κάνουν και με Έλληνες χειρουργούς που παρακολουθούν, φοιτητές που έρχονται εδώ και μπαίνουν στο χειρουργείο και τους δείχνουμε τις τεχνικές. Διδάσκω στο Πολυτεχνείο Αθηνών στους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, ηλεκτρονικών υπολογιστών το μάθημα της ρομποτικής χειρουργικής και έχω και την τιμή συχνά να είμαι καλεσμένος για τον ιατρικό επαγγελματικό προσανατολισμό σε σχολεία και γυμνάσια και λύκεια που θέλουν τα παιδιά να ακούσουν και να δουν τι είναι αυτά όλα και δεχόμαστε φοιτητές από όλο τον κόσμο που έρχονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε φοιτητές από πολλές χώρες της πολιτείας της Αμερικής οι οποίοι θα παρακολουθήσουν στο πρόγραμμα Ατλαντής, είναι στο χειρουργείο το δικό μου, παρακολουθούν τα χειρουργεία, βλέπουν τους ασθενείς, τους εκπαιδεύουμε, τους εξηγούμε και έρχονται από την Αμερική. Και αυτό γίνεται κάθε λίγους μήνες, κάτι που δεν είναι και τόσο γνωστό. Πριν από 3-4 μέρες έγινε μια σημαντική επιστημονική δραστηριότητα εδώ από το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, από τη ρομποτική αίθουσα τη δική μας, στα πλαίσια του Πανελληνίου Συνεδρίου των Φοιτητών Ιατρικής που λέγεται ΕΣΦΙΕ, το 25ο φέτος, και το 13ο Διεθνές Φόρουμ για Φοιτητές Ιατρικής. Το συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής. Πάνω από 2.000 φοιτητές ιατρικής συμμετείχαν και εμείς εδώ συντονίσαμε με πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, με ένα κόστος πολύ μεγάλο. Σε αυτό θα πρέπει να αναφέρω ότι έγινε πραγματικά ένα συντονισμός καταπληκτικός, τεχνολογικός, και από τη δική μας τη μεριά να μπορέσουμε να μεταφέρουμε την εικόνα που εγώ έβλεπα τρισδιάστατα στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, και οι φοιτητές με γυαλιά ειδικά να παρακολουθούν την επέμβαση διαφραγματοκύλη και αφαίρεση χοληδόχου κύστης, δύο επεμβάσεις σε μία, που μέσα σε μία μισή ώρα τελείωσε και είδανε όλη την επέμβαση σαν να ήταν μέσα σώμα, τρισδιάστατα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο, στα πλαίσια φοιτητικού συνεδρίου. Οι κριτικές ήταν καταπληκτικές, τα παιδιά ενθουσιασμένα. Επίσης, επειδή συμμετείχαν και Ευρωπαίοι αλλά και Αμερικανοί καθηγητές όλων των ειδικοτήτων στα πλαίσια του συνεδρίου, είχαν όλοι εντυπωσιαστεί ότι μπορέσαμε με τέτοια προσπάθεια από εδώ να μεταφέρουμε όλα αυτά στο φοιτητικό συνέδριο. Τελειώνοντας τη συνέντευξή μας, θα ήθελα να μου επιτρέψετε μια πιο προσωπική ερώτηση. Πώς εσείς ένας χειρουργός με διεθνή αναγνώριση και μακρά πετυχημένη πορεία στο εξωτερικό αποφασίσατε να γυρίσετε στην Ελλάδα σε μια περίοδο μάλιστα που όλοι φεύγουν, ειδικά επιστήμονες του χώρου της ιατρικής αλλά και άλλων κλάδων προσπαθούν να αναζητήσουν την ελπίδα στο εξωτερικό και δεν μένουν στην Ελλάδα. Πώς εσείς λοιπόν αποφασίσατε να γυρίσετε στον τόπο σας? Ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα στη ζωή μου, την επαγγελματική. Πιστεύω ότι αυτό που διδάσκω και στους φοιτητές και στους ειδικευόμενους, το να εκπαιδευτείς, να γίνεις άριστος, οπουδήποτε στον κόσμο είναι. Άμα δεν μπορείς στην Ελλάδα, να πας οπουδήποτε αλλού. Και στη συνέχεια να έχεις το μυαλό σου να γυρίσεις στην Ελλάδα για να προσφέρεις αυτά που έμαθες, είναι κάτι το οποίο γεμίζει την ψυχή σου. Η απόφαση η δική μου ήταν μετά από πρόσκληση του Προέδρου, του κ. Αποστολόπουλου, να οργανώσουμε το τμήμα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής εδώ, αρκετά χρόνια πριν, και των lasers στη χειρουργική. Και κατάλαβα αμέσα ότι ήταν μεγάλη προσφορά που θα είχα στον κόσμο που θα με εμπιστευότανε και ότι το διδακτικό μου έργο θα είχε και απήχηση. Δεν άλλαξε ποτέ η άποψή μου για μια απόφαση που ήταν για μένα, θα έλεγε κανείς, δύσκολη, ότι ήταν τόσο αποτελεσματική στο να με κάνει πραγματικά πολύ πιο ευτυχισμένο σαν άνθρωπο, γιατί προσφέρω στους ανθρώπους, τους δικούς μας, αυτούς που μιλάνε τη γλώσσα τη δική μου και εγώ τη δική τους, αυτά που έμαθα και αυτά που μαθαίνω, αυτά στα οποία συμμετέχω στην εξέλιξη της επιστήμης μου, και
αυτά που ακούω είτε εδώ στο γραφείο μου, είτε στο δρόμο έξω, είτε όπου να βρεθώ, είναι πάρα πολύ συγκινητικά, είναι συναρπαστικά και είναι και ο λόγος που πολλές φορές στις ομιλίες μου αναφέρω ότι από την ημέρα που ξεκίνησα να εφαρμόζω την ειδικότητά μου, τη χειρουργική, από τότε δηλαδή που τελείωσα την ειδικότητά μου, δεν ξαναεργάστηκα. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.